Εδώ είναι ένας πολύ μεγάλος πλάτανος, ο οποίος έχει ηλικία περίπου τα 125-130 χρόνια, γιατί υπάρχει φωτογραφία του το 1901 που εμφανίζεται σαν δεντράκι μικρό και απέναντι ήταν άλλος ένας ίδιος πλάτανος που τον χαλάσαν οι κατασκευαστές αυτού του κτηρίου. Όμως σήμερα ο πλάτανος αυτός δείχνει μια επικινδυνότητα. Έχει δύο πολύ μεγάλους κλόνους με ηλικία μπορεί και 60-70 χρονών, οι οποίοι βρίσκονται ακριβώς πάνω από τη Γεωργίου Βοριά στην είσοδο με την Κωνσταντίνου Μονομάχου. Εάν σπάσει ένα τέτοιο πλάτανο, ένα τέτοιο κλαδί ή και τα δυο, θα καταστρέψει αυτοκίνητα, θα σκοτώσει ανθρώπους. Το σημείο είναι πολύ σύγχναστο, συνέχεια είναι παρκαρισμένα αμάξια. Μετά το γεγονός που έγινε χτες στη Δασκαλόπετρα και το παλαιότερο που είχε γίνει στην πλατεία που χτυπήσαν ανθρώποι, είναι απαραίτητο οι ειδικοί να έρθουν να δουν το πλάτανο αυτό και να κόψουν μόνο τα δύο χοντρά κλονάρια. Τα υπόλοιπα μικρότερα ας μείνουν πάλι και σε άλλα 50 χρόνια, Θεός μεγάλος, γιατί δεν θέλουμε να τον ξεριζώσουμε. Αυτό είναι το θέμα του πλατάνου. Για τα κολονάκια, πείτε μου, κύριε Ακοβαλή. Για τα κολονάκια. Πιο πάνω ακριβώς από τον πλάτανο και μέχρι την οδό Συναδεινού έχουμε αφαίρεση περίπου 15 κολονακίων σιδερένιων που είναι στο πεζοδρόμιο. Τούτο οφείλεται σε κάποιες αιτίες. Η περιοχή εδώ, μέσα σε 50 μέτρα, δραστηριοποιούνται στην περιοχή 5-6 επιχειρήσεις. Είναι το ιδιοπωλείο, ο Μασούτης, τα γιαούρτια, τα δικαιαζόμενα του κυρίου Μούντρου, πιο πάνω είναι ο φούρνος του Κλίμη, απέναντι είναι το κτίριο που ενοικίασε ο Δήμος για υπηρεσίες. Τα κολονάκια κάποιοι τα βγάζουν επίτηδες κάθε τόσο για να τα κάνουν ένα πρόχειρο πάρχι να κάνουν τις δουλειές τους. Ο Δήμος λοιπόν πρέπει να βρει λύση ή να ξαναβάλει τα κολονάκια ή να ξανακάνει στο πεζοδρόμιο μια ακόμα πιο μεγάλη εγκοπή για να παρκάρουν πρόχειρα δύο αυτοκίνητα. Γενικότερα, εμείς είμαστε υπέρ των κολονακιών όπως είχε τοποθετηθεί από το 2013 ο δρόμος και πιο πάνω λείπουν καμιά δεκαριά ακόμα κολονάκια. Να διατηρήσουμε μια κατάσταση η οποία πρέπει να παραμένει και όχι να τα καταστρέφουμε. Και να μαζεύουν μετά οι παλιατζίδες να πουλούν τα σίδερα του Δήμου και να τα ξαναπληρώνει.